πρωτάθλημα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, Παναγιώτης Βαρούχας να μας δώσει τη δική του οπτική για φάσεις που έγιναν στο συγκεκριμένο μάτς. Παναγιώτη, τι είδες? Ναι, Βασίλη, διαιτήσα το Μαυροβούνιο στο ΒΑΡ το Ισραήλ. Βλέπουμε ερχομός ξένων πολλών. Λοιπόν, εδώ έχουμε μία επίθεση της ομάδος του Άρη. Μετά από σουτ του παίχτη του Άρη, η μπάλα χτυπάει στο χέρι του Σέκεφελτ, από εκεί πηγαίνει στο πρόσωπο. Το χέρι όμως είναι χέρι στήριξης και δεν σωστά δεν δόθηκε παράβαση. Εδώ έχουμε μία διένεξη μεταξύ ποδοσφαιριστών. Κοιτάξτε το διαιτητή, πηγαίνει εδώ καταρχάς, υπάρχει φάουλ. Δεν δίνει καμία παράβαση. Στη συνέχεια πηγαίνει και εμπλέκεται με τους ποδοσφαιριστές. Δεν βλέπει, κοιτάξτε, αυτά δεν γίνονται ούτε σε τοπικό επίπεδο. Διαιτής και βοηθός στις διενέξεις, αντί να πάνε στην άκρη να βλέπουν για να δώσουν σωστές κάρτες. Εδώ λοιπόν ο παίκτης του Άρη έπρεπε να αποβληθεί, γιατί απόδυσε βία αντίπαλο. Εδώ επίθεση της ομάδας του Παναθηναϊκού, στο έδαφος ο παίκτης του Παναθηναϊκού, για παράβαση, για πέναλτι, δεν υπάρχει παράβαση. Σωστά συνεχίστηκε το παιχνίδι. Και εδώ είναι η φάση που έφερε μεγάλη αναστάτωση. Ο διαιτητής είναι μπροστά, βλέπει τη φάση. Εδώ υπάρχει παράβαση. Το ΒΑΡ τη διορθώνει, γιατί ο παίκτης του Παναθηναϊκού, άμα δούμε, πηγαίνει εδώ στη συνέχεια και απλώνει το γόνατο, βρίσκει τον αντίπαλό του, είναι φάουλ, με το ΒΑΡ το διόρθωσε. Και εδώ κοιτάξτε, εδώ είναι μπροστά στη φάση και δεν δίνει ούτε παράβαση, δεν έδωσε ούτε φάουλ. Είναι μια κόκκινη κάρτα, γιατί ο παίκτης του Άρη πηγαίνει με τις τάπες και βρίσκει τον αντίπαλό του στο γόνατο και με το ΒΑΡ πήρε την κίτρινη και του δώσε κόκκινη κάρτα. Αυτά είναι οι φάσεις από τον περιβόητο Μαυροβουνίου. Πιες λίγο νερό, Παναγιώτη, γιατί είχες πάρα πολύ δουλειά, ειδικά σε αυτό το μάτς, και νομίζω